Είπα βουλευτές πριν, σας προήγαγα. Καλό μεσημέρι. Αλλά... Έχει μέλλον πάντως. Ναι, ήταν υποψήφιος, άρα ίσως. Και πολύ κοντά νομίζω. Έτσι. Να... Λοιπόν, ένας γύρος σχολιασμού σε σχέση με τις ευθύνες της πολιτείας. Το ότι παρά τα μέτρα που ελήφθησαν, παρά τις τροποποιήσεις σε νομοθεσίες, παρά όλα αυτά που έχουν γίνει, ο χουλιγανισμός εξακολουθεί να βρίσκεται στα γήπεδα και δυστυχώς να βγαίνει και νικητής εντός εισαγωγικών. Κύριε Αντωνιάδη. Ναι, είναι λυπηρά αυτά που έγινε χθες. Τραυματίστηκε ένα νέο παιδί. Υπάρχουν ζημιές σε περιουσίες αθώων πολιτών, οι οποίοι καμία σχέση δεν έχουν με τον χουλιγανισμό. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν και καμία σχέση με το ποδόσφαιρο. Το τραγικό είναι ότι θα συζητάμε αυτά πάντα μετά από επεισόδια. Και περιμένουμε την επόμενη φορά που θα γίνουν χειρότερα επεισόδια για να το ξανασυζητήσουμε. Οι ευθύνες βαραίνουν πολλούς, αρκετούς πυλώνες. Υπάρχουν οι ευθύνες της πολιτείας. Υπάρχουν οι ευθύνες του πολιτικού συστήματος. Υπάρχουν οι ευθύνες των σωματείων. Άνθρωποι όσοι όλα αυτά έχουν ευθύνες ή έχουν μόνο τα πρόσωπα συστήματα. Όχι, οι άνθρωποι έχουν ευθύνες προφανώς. Όσον αφορά την πολιτεία. Το διευκρινίζω γιατί. Όσον αφορά την πολιτεία, λοιπόν. Η συνεχή σύγκρουση της πολιτείας, της κυβέρνησης με τους ανεξάρτητους θεσμούς προάγει, αν θέλετε, στο μυαλό του καθενός το αίσθημα της ακυβερνησίας και το ότι μπορεί ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Δεύτερον. Φταίει και αυτό για να έχουμε ξεδοντιάσει, θα σας πω. Τα τελευταία χρόνια έχει ξεδοντιαστεί το αστυνομικό σώμα. Το αστυνομικό σώμα για να λειτουργήσει χρειάζεται τα απαραίτητα εφόδια. Οι αστυνομικοί έχουν δίκαια αιτήματα, τα οποία η πολιτεία δεν μπόρεσε να δει θετικά τα τελευταία χρόνια ή αρνήθηκε, που αφορούν τα ωράρια τους, που αφορούν τη μισθοδοσία τους, που αφορούν τις συνθήκες εργασίας τους, που αφορούν το γεγονός ότι πάνε αυτοί οι άνθρωποι που έχουν και αυτοί οι οικογένειες όπως εμάς και κινδυνεύει η ζωή τους κάθε φορά που έχουν επεισόδια σε έναν αγώνα. Υπάρχουν νομοθεσίες που έπρεπε να μπουν σε εφαρμογή και δεν έχουν μπει σε εφαρμογή. Αυτές είναι οι ευθύνες της πολιτείας. Όσον αφορά τις ευθύνες των σωματείων, αυτά τα οργανωμένα σύνολα φιλάθλων, χωρίς να θέλω να πω ότι οποιοδήποτε φιλάθλοι είναι οργανωμένοι είναι και χούλικας, γνωρίζουν ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα επεισόδια. Αλλά κρατούν το στόμα τους κλειστό, λέτε. Αλλά δυστυχώς, επειδή υπάρχει και κομματικοποίηση και πολιτικοποίηση του ποδοσφαίρου ή προσπαθούν κάποιοι να πολιτικοποιήσουν το ποδόσφαιρο, κάτι που δεν το θέλουν ούτε η συντριπτική πλειοψηφία των φιλάθλων, αυτά τα φυτώρια εξυπηρετούν και κομματικούς πολιτικούς σκοπούς πολλές φορές. Και σε αυτό έχουμε όλη ευθύνη. Μια στιγμή, δηλαδή εξυπηρετούν κομματικούς και πολιτικούς σκοπούς. Γνωρίζουν. Ως αντάλλαγμα να μην τους τζίζουν που λέμε, να μην κάνουν χουλικανισμούς. Σήμερα που μιλάμε για τα χθεσινά επεισόδια και πριν ένα μήνα στα προηγούμενα επεισόδια και πριν 6 μήνες τα επεισόδια που είχαν γίνει τότε, γνωρίζουν και είναι αυτοί που προκαλούν τα επεισόδια. Προφανώς κάποιοι τους καλύπτουν. Να ακούσουμε την άποψη και του κυρίου Γεωργίου. Πέρα από την οικογένεια, η οποία δέχεται πλήγματα στις μέρες μας, κοινωνικο-οικονομικού χαρακτήρα. Έγνοιες πολλές. Πέρα από το σχολείο, το εξετασιοκεντρικό, και έχουν την αξία τους αυτά, κυρία Χριστοφίδου, που δεν καλλιεργεί το πνεύμα, την ψυχή των κριτικών πολίτη. Πέρα από το κερδοσκοπικό του συστήματος και το πλήγμα που υφίσταται των αθλητικών ιδεώδες. Είναι οι ευθύνες της πολιτείας ασήκωτες. Άκουγα τον Υπουργό πριν από μέσα, ο οποίος είπε έτσι πολύ ελαφριά την καρδία, ας αναλάβουν τις ευθύνες τους εκείνοι που έπρεπε να είχαν πάρει κάποια μέτρα. Μπορεί να έχει δίκιο. Η αστυνομία, τα σωματεία, η γυμνασίαρχη, η υπεύθυνη του γηπέδου, τις πολιτικές ευθύνες, ποιος θα είσαι να λάβει. Η υπερευαισθησία του κυρίου Ιωάννη Νικολάου, πού χάθηκε, που ως βουλευτή την είχε αναγάγει σε Ευαγγέλιο και οι επίμονες εκκλήσεις του ή απαιτήσεις του, αν θέλετε, για παραιτήσεις σε ανάλογα φαινόμενα εις το παρελθόν. Ο ίδιος έχει ευθύνη. Και δεν κάνουμε τώρα κομματισμό εδώ πέρα. Βεβαίως έχει ευθύνη όμως. Έχει να βαγίσει εκείνον το σχεδιασμό του για την κάρτα φυλάτρου. Δεν έχει γίνει κάτι. Επιπλέον, υπάρχει μια ασύγνωστη ανοχή, κυρία Χριστοφίδου, απέναντι σε ορισμένες κερκίδες,
ή αν θέλεις απέναντι σε μικρές ομάδες ορισμένων κερκίδων. Γιατί δεν είναι όλα τα παιδιά που πας στην Ομόνια ή όλα τα παιδιά που πας στο ΑΠΟΕΛ ή στην ΑΕΛ χούλιγκαν και αλήτες. Υπάρχουν και τέτοιοι, βεβαιότατα υπάρχουν. Και έχει δίκιο ο κ. Αντωνιάδης. Αυτοί είναι συγκεκριμένοι, είναι συστημασμένοι και αν θέλει η αστυνομία και τα σωματεία και η πολιτεία μπορεί να τους απομονώσει. Μα πόσες φορές να λέμε και να ξαναλέμε τα ίδια πράγματα. Άρα κάποιοι τους κάνουν πλάτες, λέτε. Δηλαδή, βεβαίως τους κάνουν πλάτες. Έξω από συγκεκριμένα σωματεία γίνονται μάχες ορισμένες φορές. Χτυπιούνται άνθρωποι. Τους βάζουν από τη μια, τους βγάζουν από την άλλη. Αυτά είναι γνωστά. Πρέπει να θρυνήσουμε νεκρούς, δηλαδή. Είμαστε πολύ κοντά και μακάρι να μην λειτουργήσω ως Κασάνδρα. Είμαστε όμως πολύ κοντά. Πετάν μολότοφ σε αυτοκίνητα, μαχαιροφορούσαν χτες, κυρία μου. Και μπήκαν μέσα στο γήπεδο με 100, 200, 300 φωτοβολίδες ο καθένας. Ελέγχτηκαν τούτοι. Ποιος τους έλεξε. Πώς τα έβαλαν μέσα αυτά τα πράγματα. Μικρά παιδιά είναι στο γήπεδο. Δηλαδή δεν βλέπουν και τα σωματεία. Θα το πούμε και αυτό, ότι έχουν παρισφρήσει και άνθρωποι όχι με πολύ καθαρών μητρών και στις διοικήσεις κάποιων σωματείων. Αυτά είναι γνωστά. Άστε που η στοιχηματική δραστηριότητα ευρίσκεται στο ζενίθ της, γύρω από ποδοσφαιρικούς αγώνες, αλλά και άλλους αγώνες. Το χρήμα που πέφτει είναι πάρα πολύ. Θα πρέπει να προστατευτεί το αθλητικό ιδιώδες, να προστατευτούν τα παιδιά μας και οι οικογένειες, οι οποίες βέβαια φιλορροούν και εσχάτως δεν επισκέπτονται καθόλου τα γήπεδα, αλλά ούτε και άλλοι νουνεχείς άνθρωποι, εκτός από κάποιους που διατηρούν ένα ρομαντισμό, όπως εμάς, που πήγαμε ψες βέβαια και εντάξει, δεχτήκαμε μια γκολ από τους κυρίους στο 91, χαλάλι, αλλά λέω και το σχολιάζαμε έξω. Χαλάλι. Χαλάλι, δεν πειράζει, χαλάλι. Το σχολιάζαμε έξω. Πολιτισμένο. Γιατί ψες σε αυτόν τον τέρπι, που ήταν και αυτόν έναν σοβαρό τέρπι. Δεν έσπασε μύτη. Κύριε Κυπριανού. Θεωρώ ότι οποιαδήποτε προσπάθεια να πολιτικοποιηθεί το θέμα, παρόλο που είναι προεκλογική περίοδος, δεν είναι προς τη σωστή κατεύθυνση, ούτε μπορεί να βοηθήσει στο να εξευρεθούν λύσεις. Σας ήταν ακόμα μία βραδιά ντροπής, κυρία Χριστοφίδου. Και σαφέστατα ντροπής για την πολιτεία, ντροπή για την αστυνομία, ντροπή για δύο ιστορικά σωματεία, ντροπή για τη διαιτησία. Όλοι αυτοί οι παράγοντες έχουν και ψες ξεγυμνωθεί, αν θέλετε, μέσα από όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί. Όμως, οι συγκεκριμένες συμπεριφορές στα γήπεδα, θέλω να ξεκαθαρίσω ότι δεν είναι απομονωμένες. Είναι κοινωνικό φαινόμενο. Τα ίδια περίπου βλέπουμε και στα σχολεία. Αντιπαραθέσεις σχολείων, καυγάδες, τσακωμούς, σκοτωμούς. Τα ίδια συμβαίνουν στους δρόμους. Δηλαδή επειδή οδηγική... παντού τσακώνονται... Όχι, οδηγική συμπεριφορά. Δυστυχώς αυτός ο φανατισμός, αυτή η αντίδραση που πλέον έχει επικρατήσει, εσείς το ονομάζετε χουλιγκανισμό, εγώ το ονομάζω ακραίες συμπεριφορές και σαφέστατα έχουν να κάνουν με την αλλαγή του κοινωνικού συνόλου, με την οικογένεια, με τα σχολεία κλπ. Θα πρέπει όλοι μαζί επιτέλους, μακριά από μικροπολιτικές προσεγγίσεις, να δούμε πώς αντιμετωπίζεται το θέμα, αν εύκολα αντιμετωπίζεται. Δεν είναι εύκολο το θέμα. Κάθε φορά, και πολύ σωστά είπε κάποιος, ότι κάθε φορά μετά από έναν επεισόδιο το συζητάμε, δικάζουμε, καταδικάζουμε μέχρι το επόμενο. Δεν πρέπει να παραμένουν έτσι τα πράγματα. Έχετε ξανακούσει παιχνίδι ποδοσφαίρου να διακοπεί για μισή ώρα, να έχει τραυματιστεί παιδί, να επαναρχίσει, να διακοπεί για δύο λεπτά, να συνεχιστεί για δύο λεπτά, να διακοπεί για 50 λεπτά, να επαναρχίσει, να παίζουν οι ποδοσφαιριστές πασούλες στο κέντρο του γηπέδου για να ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο και να ολοκληρωθεί το παιχνίδι. Δεν ξέρω πού θα μας οδηγήσουν αυτές οι συμπεριφορές και μιλώ αυτό για το πρωτότυπο, το πρωτοφανές, το παγκόσμιο, αν θέλετε, φαινόμενο του τι έγινε ψες. Όσον αφορά τις συμπεριφορές των οπαδών, εντάξει, στην Κύπρο δυστυχώς δεν έχουμε πλέον ένα μέρος
δεν είναι φιλαθλή, είναι οπαδή. Και πρέπει η πολιτεία να δει πώς αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα συλλογικά, χωρίς οποιοδήποτε, επαναλαμβάνω, προσπαθώντας να αποκομίσει μικροπολιτικά ωφέλη, να το, το άρει στην σφαίρα της μικροπολιτικής αντιπαράθεσης. Έχουμε νέα ανακοίνωση, να την ακούσουμε για να πάω στο επόμενο θέμα, να ζητήσουμε και λίγο των προπολογισμών. Ο Βασίλης Τσιρόπουλος είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Βασίλη. Καλό μεσημέρι και πάλι, Κατερίνα. Υπάρχει επίσημη τοποθέτηση από πλευρά ΑΕΛ. Διαβάζω την ανακοίνωση. Δυστυχώς για μία ακόμα φορά γίναμε μάρτυρες μιας φασοκομωδίας που απέφερε ακόμα μια τεράστια πληγή στο σώμα της ΑΕΛ, του Κυπριακού Ποδοσφαίρου και κατ' επέκταση της κοινωνίας μας. Η ΚΟΠ και πολύ περισσότερο αρμόδιος για θέματα διαιτησίας, κ. Ρέικβαρτ, δεν εκτίμησαν σε καμία περίπτωση όπως όφελαν την προϊστορία του συγκεκριμένου αγώνα μεταξύ ΑΕΛ και ΑΠΟΕΛ. Καθώς επίσης και δεν αφουγκράστηκαν τις έντονες αντιδράσεις του φιλάθλου κόσμου της ΑΕΛ και τα όσα αναρτήθηκαν στο άκουσμα του ορισμού του διαιτητή Δημήτρη Μαρσά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που σε συνδυασμό με την παρουσία και άλλων πρωταγωνιστών του αγώνα Φιάσκο, όπως έκρινε ένα πρωτάθλημα το Μάιο του 2014, βρέθηκαν πάλι μαζί χθες στον αγωνιστικό χώρο του Τσιρίου Σταδίου. Η Κυπριακή Αστυνομία και ο αρμόδιος υπουργός θα πρέπει σήμερα να είναι πολύ προβληματισμένοι και να κάνουν την αυτοκριτική τους για τον τρόπο που χειρίστηκαν και ζήγησαν την αναμέτρηση γενικότερα. Πολύ περισσότερο όμως στο σημείο του τραυματισμού του 14χρονου ποδοσφαιριστή των Ακαδημιών μας, που εκτελούσε καθήκοντα πολυβούης και τα όσα ακολούθησαν και διαδραματίστηκαν στα αποδυτήρια των διαιτητών κατά την πρώτη διακοπή του αγώνα, όπου έδωσαν στο διαιτητή της αναμέτρησης το πράσινο φως για την επανέναρξη του αγώνα, παρά την αντίθεση της επίσημης ΑΕΛ διαστόματος του Προέδρου Ανδρέα Σοφοκλέους, αλλά και άλλων υπευθύνων του αγώνα που ήταν παρόντες. Σύσσωμη οικογένεια της ΑΕΛ ζητά ένα μεγάλο συγγνώμη από την οικογένεια αλλά και από τον ίδιο τον μικρό Βασίλειο για τα όσα άσχημα βίωσε και βιώνει ως απακόλουθο του τραυματισμού από τη ρήψη κροτίδας. Καλούμε την ΚΟΠ και την πολιτεία να ακολουθήσουν το παράδειγμά μας και να πράξουν το ίδιο. Τέλος, καλούμε το μεγάλο κόσμο να σταθεί δίπλα στην ομάδα, σε όσους αποτελούν το οικοδόμημα της ΑΕΛ. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτά με το ζήτημα, κυρίε και κύριοι. Πάμε στο θέμα των προϋπολογισμών. Δεύτερη μέρα σήμερα συζήτησης των προϋπολογισμών, του προϋπολογισμού, με συγχωρείτε, στην Βουλή. Η θέση του Δίκο πώς διαμορφώνεται, κύριε Αντωνιάδη? Αντιλαμβανόμαστε ότι σήμερα γίνεται και έτσι ένα παρεδός με τα θέματα τροπολογιών. Ναι. Θέλω μόνο 10 δευτερόλεπτα, γιατί είπε κάτι πολύ ενδιαφέρον ο κύριος Γεωργίου. Για το προηγούμενο θέμα. Ναι, 10 δευτερόλεπτα. Mm. Μίλησε για πολιτική ευαισθησία και ευτυχία. Mm. Για την παρέτηση του Υπουργού προφανώς. Μα από πού περιμένουμε ευτυχία? Από μια κυβέρνηση της οποίας οι υπουργοί είναι στα επιτελεία του Νίκο Αναστασιάδη με δημόσιους λειτουργούς και κάνουν προεκλογική εκστρατεία? Έπρεπε να παρατηθεί ο Ιωνάς Νικολάου για τα επεισόδια χθες, λέτε? Ερώτηση ξεκάθαρα. Έπρεπε, κατά την άποψή σας? Πολλές. Λόγους μέχρι σήμερα για να παρετηθεί ο Ιωνάς Νικολάου. Τα χθεσινά ήταν ένας από αυτούς τους λόγους? Η πολιτική ευτυχία δεν είναι κάτι ούτε που απαιτούν κάποιοι, ούτε που επιβάλλεται. Κατά την άποψή σας. Είτε την έχεις είτε δεν την έχεις. Την πολιτική ευτυχία. Αλλά για να το κλείσουμε το θέμα. Και για ρομαντισμό, γιατί είναι ρομαντικό να αναμένει κάποιος από αυτήν την κυβέρνηση ότι θα δείξει τώρα πολιτική ευτυχία. Πρέπει να απαντήσει όμως σε αυτά τα 10 δευτερόλεπτα. Εμπλέκονται και είναι στα επιτελεία με δημόσιους λειτουργούς. Όταν εκπρόσωποι του Νίκου Αναστασιάδη δυστυχώς βρίζουν δημοσίως πολιτικούς αντιπάλους με χαρακτηρισμούς, ανέκδοτο, αποκαλούν την αντιπολίτευση σασμένη να γέλει, και αυτοί οι άνθρωποι είναι που σήμερα θέλουν να περάσουν και στον λαό μια σοβαρή εικόνα. Δηλαδή, αν επανεκλεγούν, τι θα γίνει? Θα κυκλοφορούν με Καλασνίκοφ κάποτε, όπως κάποτε κάποιοι? Τι θα γίνει? Τι εννοείτε, κύριε Αντωνιάδη? Σήμερα αυτή η κυβέρνηση. Κυκλοφορούμε Καλασνίκοφ. Σήμερα αυτή η κυβέρνηση που θέλει να πείσει τον λαό και να επανεκλεγεί, βρίζουν δημοσίως εκπρόσωποι της κυβέρνησης πολιτικούς αντιπάλους. Και εμείς αναμένουμε πολιτική ευτυχία? Με την άδεια σας, κύριε Γεωργίου, μπορώ να δώσω τον λόγο στον κύριο Κυπριανού, γιατί... Κοιτάξτε, αντιλαμβάνομαι την προσπάθεια του Δημοκρατικού Κόμματος να οξύνει, και του κύριου Αντωνιάδη προσωπικά, δεν ξέρω αν είναι συλλογική προσπάθεια, να οξύνει το πνεύμα, θεωρώντας ότι θα συσπυρώσει οπαδούς. Ενθεωρώ ότι αυτή η προεκλογική, η πλέον ήπια και συνενετική, είναι εκ μέρους της κυβέρνησης και του Δημοκρατικού Συναγερμού. Εμείς είμαστε αυτοί οι οποίοι λέμε ότι υπάρχει και επόμενη μέρα.
Εμείς είναι που, αν θέλετε. Ελέγχθησαν όμως κάποια πράγματα. Ειδικά το λυσσασμένη αγέλη, εδώ το είπε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος σε μένα. Κυρία Χαραλή, λοιπόν, δεν ξέρω αν έναν άτομο σε μια συγκεκριμένη συζήτηση είπε κάτι περισσότερο. Είναι μεμονωμένο δηλαδή. Αν σας δείξω τι συμβαίνει από εκπροσώπους του επιτελείων στο διαδίκτυο για τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Βρίζει το δίκο ή το ΑΚΕΛ τον πρόεδρο. Σαφέστατα εκπροσώπη του με διάφορες εκφράσεις. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πρόεδρο. Θέλετε να μας πείτε μία. Εγώ θα σας πω το εξής. Ο Δημοκρατικός Συναγερμός και ο Νίκος Αναστασιάδης δεν έχει πολιτικούς αντίπαλους σε αυτές τις προεδρικές εκλογές. Αντίπαλος μας είναι τα προβλήματα του τόπου. Σαφέστατα και θα υπάρξει προεκλογική περίοδος. Σαφέστατα και θα πρέπει να ακουστούν πολιτικά επιχειρήματα. Άλλοι είναι που έχουν ανεβάσει τους τόνους, άλλοι είναι που προσπαθούν να χτυπούν συνεχώς κάτω από τη μέση με fake news και θέματα φαντάσματα. Εμείς έχουμε κρατήσει, θεωρώ, και θα συνεχίσω, εμπιστέψτε με, μέχρι τέλους το επίπεδο. Μετά τις εκλογές υπάρχει η επόμενη μέρα. Όποιος και αν εκλεγεί, με βάση και το προεδρικό σύστημα, θα πρέπει να συνθέσει για να μπορέσει να περάσει νομοσχέδια από τη Βουλή. Εμείς έχουμε μπει πάρα πολλές φορές για τη στήριξη που έτυχε η κυβέρνηση κοινοβουλευτικής μειοψηφίας του Νίκου Αναστασιάδη σε πάρα πολλά θέματα που αφορούν την οικονομία από το Δημοκρατικό Κόμμα και άλλους, όπως και τη στήριξη που έτυχε σε συγκεκριμένες διεργασίες για το Κυπριακό από το ΑΚΕΛ. Εμείς ξέρουμε να συνθέτουμε και ξέρουμε να απαντούμε με έργα, όχι με λόγια. Τώρα, αν απομονώνουμε τη δήλωση κάποιου σε ένα πάνελ, δεν ξέρουμε ποιον, και να θεωρούμε και να. Αντί να βλέπουμε να κάνουμε ένα αυτοκριτική για το πώς εμείς κάνουμε τον προεκλογικό, να προσπαθούμε να αποδώσουμε στην αντιπολίτευση και μάλιστα με βάση τα επεισόδια ψες στο Τσίριο, άκουσον την ομαδοποίηση των οπαδών όλων των ομάδων, όλων των χουλικανισμών, την ανατροπή του κοινωνικού συνόλου με βάση αυτές τις συμπεριφορές, να προσπαθούμε να τους αποδώσουμε κομματική χρειά. Δεν πρόκειται ποτέ να βρούμε λύσεις αν εκμεταλλευόμαστε το κάθε γεγονός που έχει να κάνει με κοινωνικά φαινόμενα και που θα πρέπει συλλογικά να το αντιμετωπίσουμε, αν προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε για μικροπολιτικά ωφέλη. Και μένω μέχρι εδώ. Θα το αφήσετε να πέσει, δεν θέλετε να το σχολιάσετε? Γιατί είπε ότι ο κύριος Αντωνιάδης τώρα πριν από λίγο ότι μας βρίζετε, αν επανεκλεγείτε, λέει, θα κυκλοφοράτε με τα καλασνίκοβ. Θέλετε να το σχολιάσετε? Φαντάζομαι θα έχει δει τα τελευταία 5 χρόνια που κυβερνούμε ο κύριος Αντωνιάδης πάρα πολλά καλασνίκοβ και το έχουμε αφαιρέσει τον λόγο. Ενεργούμε δικτατορικά. Μίλησα για την εξύπρεση δημοσίων. Δεν έχουμε σεβαστεί τους θεσμούς. Ερωτώ. Δεν έχετε σεβαστεί. Ερωτώ. Ποιος είναι που είπε, ποιος υποψήφιος είναι που είπε ότι αν αναλάβω εγώ, τότε θα δικάσω στο πρώτο πρόσωπο τους εγκληματίες για τα οικονομικά σκάνδαλα κλπ. Ποιος είναι που αφαίρεσε τον λόγο, αν θέλετε, μέσα από τη συγκεκριμένη τοποθέτηση ή καταδίκασε τους ανεξάρτητους θεσμούς, είτε αυτός είναι η νομική υπηρεσία, είτε ο γενικός εισαγγελέας? Θέλετε, κυρία Χριστοφίδου, μας παρακολουθούν οι πολίτες. Έχει κάποιον πολίτη που αυτά τα τελευταία 5 χρόνια δεν έχει νιώσει απόλυτα την δημοκρατία και την ελευθερία? Ο κύριος Αντωνιάδη με συγκεκριμένη τοποθέτηση του για Καλασνίκοφ ας κρυθεί από τον λαό. Μπορώ να ονομάσω δύο πολίτες, να ονοματίσω δύο πολίτες που δεν έχουν νιώσει την απόλυτη ελευθερία. Ο Γενικός Εισαγγελέας, ο οποίος απευθύνθηκε στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας λέγοντας του ντροπή, κύριε Πρόεδρε, και ο Γενικός Ελεκτής, του οποίου το Υπουργικό Συμβούλιο με πρόεδρο τον Νίκο Αναστασιάδη του έβγαλε ένα ανακοίνωση για να τον νουθετήσει. Θέλετε να τοποθετηθείτε? Θα απαντήσω γι' αυτό. Πρέπει να απαντήσω γι' αυτό. Ναι. Ο ίδιος ο Γενικός Εισαγγελέας έχει πει, παρόλο των συγκεκριμένων πολιτικών επεισόδιων, είχε πει ξεκάθαρα ότι ό,τι έχει ζητήσει από το Προεδρικό, από την Προεδρία της Δημοκρατίας, του έχει δοθεί και ευχαρίστησε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο δε Γενικός Ελεκτής έχει πει ξεκάθαρα ότι ποτέ και καμία παρέμβαση δεν έχει γίνει στο έργο του. Ναι. Άρα αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αντωνιάδης είναι και αυτά στο πλαίσιο της προσπάθειας δημιουργίας κλίματος πόλωσης. Κύριε Γεωργίου, θέλετε να τοποθετηθείτε? Και ποιο πράγμα? Για τα καλασνικό? Όχι, ήταν προς τον κύριο Κυπριανό. Ό,τι θέλετε. Αν θέλετε, εδώ υπάρχει και ελευθερία της έκφρασης και δημοκρατία. Μπορείτε να πείτε ό,τι θέλετε. Να αμφισβητηθεί είναι ότι ναι, υπήρξαν φοβερές συγκρούσεις του Προέδρου της Δημοκρατίας ή άλλων υπουργών με θεσμούς που κατά κοινή νομολογία επιτελούν σημαντικό έργο και διχάνουν της εμπιστοσύνης των πολιτών, όπως είναι ο Γενικός Εισαγγελέας και ο Γενικός Ελεκτής. Θα το επαναλάβω γιατί είναι πολύ σημαντικό. Μα έχει αντιληφθεί και έχει συλλάβει ο νους μας
τι είναι αυτό που είπε ο Γενικός Εισαγγελέας τον κύριο Αναστασιάδη. Έχουμε αποκωδικοποιήσει, κυρία Χριστοθίδου, εκείνη τη μοναδική λέξη, ντροπή. Τι υπολάνθανεν από κάτω, τι κρυβόταν. Πόση πίεση του άσκησαν του ανθρώπου ουσιαστικά να μετατρέψει τους κατηγορούμενους σε κατήγορους. Ήταν φοβερό. Εμείς, fake news, αυτό το εφιολόγημα το οποίο έχουν ανακαλύψει εκεί στο Δημοκρατικό Συναγερμό και στο επιτελείο του κυρίου Αναστασιάδη, που όποτε τους πεις κάτι, άπτο, συγκεκριμένο, τεκμηριωμένο, ναι, προφανές, που βγάζει μάτι, σου πετούν ένα fake news και εμείς τον τελείωσα. Ήταν fake news το κούρεμα που έκαμε ο πρόεδρος της Δημοκρατίας, ενώ δεσμεύτηκε να μην το κάνει. Ήταν fake news η εκροή των 21 εκατομμυρίων των συμπεθέρων του. Ήταν fake news το φιλέτον έξω από το σπίτι του. Η Ryanair και η μασκαρεμένη δικηγόρη που πήγα στο Προεδρικό. Απάντησε στο πέρα, αυτά, παιδί, τι απάντησε, κυρία μου. Όλα αυτά είναι fake news. Ερωτήθηκε σε αυτή την εκπομπή. Είναι fake news όλα αυτά. Αλλά αυτά βγάζουν μάτι. Και τα ξέρει ο κόσμος. Δηλαδή, εξαρτάται με ποιο μάτι προσέξτε τα βλέπεις. Τι κάνουν. Εμείς τα βλέπουμε με το μάτι το δεξί, το αριστερό. Το καθαρό. Και λέμε την αλήθεια. Ακούστε με. Γίνεται μια προσπάθεια να εμφανιστεί ο Νίκος Αναστασιάδης ως ένας ηγέτης εθνικής εμβέλειας. Τι κάνουν. Είναι. Τι κάνουν με έναν τρόπο νομίζουν πιστικό. Επικαλούνται το δίκο για τη στάση του στην οικονομία. Επικαλούνται το ΑΚΕΛ για τη στάση του την υπεύθυνη, την νούσιμη, την νουνεχή στο Κυπριακό, για να αναδείξουν τον Αναστασιάδη ότι είναι υπεράνω κομμάτων. Δυστυχώς ο Νίκος Αναστασιάδης δεν κατάφερε να υπερβεί τους φίλους του, τους τάχατες άριστους, τις κομματικές του αγκυλώσεις και τις ιδεολογικές του δεσμεύσεις. Κύριε Αντωνιάδη, είπε πριν κάτι ο κύριος Κυπριανού, χαιρέτησε την στήριξη που είχε αυτή η κυβέρνηση από πλευράς Δίκο στο Κοινοβούλιο για το θέμα της οικονομίας, χαιρέτησε και τη στάση του ΑΚΕΛ για τη στήριξη της διαδικασίας στο Κυπριακό. Ερωτώ, σε αυτή τη φορά τώρα στους προϋπολογισμούς και πάλι θα έχει τη στήριξη του Δίκο ο κρατικός προϋπολογισμός, ώστε έστω και οριακά όπως δείχνουν τα πράγματα να περάσει. Καταρχάς να πω ότι η αναφορά σε Καλασνίκοφ ήταν μεταφορική και όχι κυριολεκτική, για να αναδείξω πόσο μπλήττεται η δημοκρατία από την εμπλοκή υπουργών σε εκπροεκλογικά επιτελεία και την εξύβριση πολιτικών αντιπάλων από ανθρώπους που υπηρετούν θεσμούς. Αγωνιούμε και εμείς και ο κόσμος. Και είναι καλό, έστω και σήμερα, παρόλο που έχει γίνει μεγάλη ζημιά, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας να επιβληθεί σε αυτούς τους ανθρώπους τους οποίους έχει διορίσει και πλήττουν τα δημοκρατικά θέσμια με τη συμπεριφορά τους. Και το κλείνω ως εδώ. Όσον αφορά τον προϋπολογισμό, η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Κόμματος θα συνεδριάσει αύριο το πρωί για να αποφασίσει τη στάση μας όσον αφορά την υπερψήφιση και καταψήφιση του προϋπολογισμού. Είναι θέματα τα οποία είναι ενώπιον όμως των κομμάτων εδώ και πολύ καιρό. Δεν φύτρωσαν, δεν έπεσαν τώρα ξαφνικά. Όσον αφορά όμως την γενική μας στάση, το Δημοκρατικό Κόμμα έχει συμπεριφερθεί υπεύθυνα όλα τα χρόνια της παρουσίας του στην πολιτική ζωή. Ανεξαρτήτως αν ήταν στην κυβέρνηση ή στην αντιπολίτευση, ανεξαρτήτως αν τεχόταν πολεμική από την όποια κυβέρνηση. Η στάση μας ήταν πάντα υπεύθυνη, γιατί εμείς βάζουμε πάνω απ' όλα το καλό του τόπου. Θα μελετήσουμε λοιπόν, θα αποφασίσει αύριο λοιπόν η κοινοβουλευτική ομάδα. Από την άλλη, έχουμε κάνει αυτές τις τροπολογίες που θεωρούσαμε απαραίτητες για τον προϋπολογισμό, το οποίο θεωρούμε ότι θα κληθεί, εάν οι πολίτες το αποφασίσουν, να εφαρμόσει η κυβέρνηση του Νικόλα Παπαδόπουλου. Κύριε Γεωργίου. Εμείς δεν θα το ψηφίσουμε. Απορρίπτεται εντελώς η φιλοσοφία το του προϋπολογισμού. Όχι γιατί δεν έχει κάποια στοιχεία θετικά, αλλά γενικότερα. Θυματοποιείτε τα θετικά στοιχεία με την καταψήφιση. Η γενικότερη φιλοσοφία του προϋπολογισμού δεν μας βρίσκει σύμφωνος. Είναι μια φιλοσοφία που συνεχίζει ακάθεκτα εκείνο που ξεκίνησε το 2013 ο Νίκος Αναστασιάδης και η κυβέρνηση του ΔΣΥ, υλοποιώντας ένα μνημόνιο το οποίο εύστοχα νομίζω και συνειδητά ο Υπουργός των Οικονομικών ονόμασε ως το μανιφέστον τους, είναι κάτι το οποίο εννοούν, το θέλουν. Γιατί πίσω από τον προϋπολογισμό υπάρχουν ταξικά, πολιτικά, ιδεολογικά συμφέροντα τα οποία εξυπηρετούν. Από τον προϋπολογισμό
και γενικότερα από την πενταετία, εκείνο που μπορεί να κρίνει κάποιος, και είναι απλό. Συγγνώμη, και ωφελήθηκαν και βλάφτηκαν. Θα μπουν οι λίγοι από εδώ και οι πολλοί από την άλλη μεριά. Εκείνα τα καλά τα θυσιάζετε. Δεν θυσιάζουμε τίποτα. Ακούστε με. Μας λέει για το ΑΕΠ ότι ανέβηκε. Ανέβηκε. Είναι μειωμένο σε σχέση με το 12 που ήταν η κρίση και το πρόβλημα, κατά 1,3 δις. Μας λέει για το χρέος ότι πήγε στο 99%. Πήγε. Όμως έχουν ληφθεί φόβερα δημοσιονομικά μέτρα, αλλά μετακινήθηκαν και κάποιες πληρωμές, το ρωσικό δάνειο αλλά και άλλα, για το 18-20. Μας λέει για την ανεργία ότι πήγε στο 11%. Πήγε. Κάποιοι δείχτες βελτιώθηκαν. Αλλά από εκεί και πέρα είναι εκείνοι που μεταναστεύουν, αυτοί που δεν έρχονται, ναι, οι μακροχρόνια άνεργοι, εκείνοι που τελείπουν για 500 ευρώ και θεωρούνται ότι είναι εργαζόμενοι. Είναι 234.000 στο όριο της φτώχειας οι συνάνθρωποι μας. Είναι λοιπόν μια σειρά από πράγματα όπως τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Γι' αυτό και λέτε όχι. Για τα οποία εμείς δεν μπορούμε να συνηγορήσουμε. Μάλιστα. Μα για το όνομα του Θεού, διότι ξέρετε τι κάνουν. Μας επικαλούνται την ανάγκη για ενότητα και για μια εθνική συσπήρωση. Γύρω από το εθνική συσπήρωση θα πρέπει να δούμε ποια συμφέροντα εξυπηρετείται. Αν ήθελαν πραγματικά μια εθνική συσπήρωση, θα έκαναν έναν προϋπολογισμό και κλείνω. Αναπτυξιακό, νοικοκυρεμένο για να μπορέσουν αυτό να γίνουν. Αυτό λένε ότι έκαναν. Μα δεν το κάνουν, κυρία μου. Λοιπόν. Και κοινωνικά ευαίσθητο. Λείπει αυτό το πράγμα. Ξέρετε τι έγινε. Λίγες εβδομάδες πριν, μία ακατάσχετη παροχολογία των τελευταίων ημερών, η οποία προσωπικά σας λέω ότι ως άνθρωπο, ξεχάστε το ΑΚΕΦ και το βουλευτή τώρα. Με προσβάλλει. Κύριε Κυπριανού. Ξέρετε γιατί. Ναι. Ξέρετε γιατί. Διότι μου θυμίζει παγιές εποχές, δεκαετίες του 50 και του 60, τέτοιου είδους προεκλογικές, ενώ ο πρόεδρος υποσχέθηκε ότι θα κάνει μια ευρωπαϊκού χαρακτήρα, μοντέρνα, σύγχρονη, πολιτισμένη προεκλογική εκστρατεία. Το κάνει, το κάνει, κυρία μου. Να μας απαντήσει. Κυρία Χριστοφίδου, ξέρετε τι είναι ο μυθομανής. Μυθομανής. Ο μυθομανής. Mm. Είναι αυτός που δημιουργεί μια ιστορία. Είναι κάποιος από τους παρόντες. Είναι αυτός που δημιουργεί, γενικά μιλώ, είναι αυτός, θα καταλήξω. Yeah. Είναι αυτός που δημιουργεί μια ιστορία και στις πολλές φορές που τη λέει, στο τέλος την πιστεύει και ο ίδιος. Αυτόν έπαθαν εκεί στο Δημοκρατικό Κόμμα, λέγοντας την ιστορία για το κούρεμα και θεωρώντας ο κύριος Κώστας Μαυρίδης ευρωβουλευτής του Δημοκρατικού Κόμματος, ότι η ιστορία την οποία είχαν πλάσει ο μύθος ήταν αυτός που πίστεψαν, έκαναν ερώτηση στον σοσιαλιστή πρόεδρο του Γιούρομπρου, κ. Ντάιζενμπλουμ, για να τους απαντήσει τι έγινε. Και όταν τους απάντησε, εξοικείων τα βέλη πλέον. Ανέτρεψε όλη τους την επιχειρηματολογία και όλων των μύθων που είχαν χτίσει. Μύθους έχει πλάσει κατά καιρούς και το ΑΚΕΛ. Πάρα πολλούς. Η κρίση δεν θα μας αγγίξει. Ευημερούν οι αριθμοί, αλλά δεν ευημερούν οι άνθρωποι. Θα πάρουμε δάνειο από τη Ρωσία 2,5 εκατομμυρίων και δεν θα χρειαστεί να μπούμε στο πρόγραμμα. Μετά που μπήκαμε στο πρόγραμμα, αν επικυβέρνηση Νίκου Αναστασιάδη, θα έρθει δεύτερον και τρίτο μνημόνιο. Να ξαναπάμε πίσω στο ευρώ. Και πάρα πολλούς άλλους. Θα τους αναλύσω την απογευματινή μου ομιλία στη Βουλή των Αντιπροσώπων. Μάλιστα. Στα πλαίσια των προϋπολογισμών. Ξέρετε όμως ποια είναι η διαφορά. Η μύθη, η μυθολογία στην αρχαία Ελλάδα δημιουργούσε πολιτισμό. Ήταν οι ανησυχίες των ανθρώπων, οι ευαισθησίες τους, εκφράζονταν μέσα από τη δημιουργία μύθων. Και σήμερα και θυσίαζαν, αν θέλετε, και ζωντανά στους Ολύμπιους θεούς. Εδώ οι μύθοι έχουν θυσιάσει την ευημερία αυτού του λαού. Γιατί οι μεγάλοι μύθοι που δημιουργήθηκαν για τον δίθεν απλών άνθρωπων επί διακυβέρνησης Δημήτρη Χριστόφια και ΑΚΕΛ οδήγησαν στην ολοκληρωτική καταστροφή. Άρα θα πούμε το απόγευμα στη Βουλή των Αντιπροσώπων για να μην σας δώσετε μας το χρόνο σας. Πρέπει θα πούμε τις πραγματικότητες και τις αλήθειες. Γιατί η μυθοπλασία και η μυθομανία στα πλαίσια του προεκλογικού έχει ξεφύγει. Από 60 δευτερόλεπτα πρέπει να συζητήσουμε το θέμα με την πρόταση για τροποποίηση του συντάγματος για την περιορισμό τη ασυλία του Προέδρου και του Αντιπροέδρου βάσει συντάγματος. Εγώ δεν απάντησα. Εγώ απλά είπα πολύ συγκεκριμένα. Θα τηρήσετε τα 60 δευτερόλεπτα. 30 δευτερόλεπτα. Άμεσα. 30 γιατί θέλω να σεβαστώ και τον κύριο Αγγελίδη που περιμένει. Του προϋπολογισμού είναι ότι δεν προτείνει λύσεις. Γιατί ο Νίκος Αναστασιάδης, όπως πολύ σωστά είπε ο κύριος Γεωργίου,
υποσχέθηκε ένα σύγχρονο προεκλογικό, αλλά πολιτεύεται ως πολιτικός της γενιάς του. Ως πολιτικός παλαιάς εποχής. Δεν προτείνει λύσεις για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, προτείνει ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Δεν προτείνει λύσεις για την αποκατάσταση των κουρεμένων του Νίκο Αναστασιάδη, προτείνει μόνο ο Νικόλας Παπαδόπουλος. Κύριε Γεωργίου. 20 του Μάρτη του 2013 απέρριψε η Ευρωπαϊκή Κεντρική, η Κομισιόν το κούρεμα κάτω από τις 100.000. Ένα. Δεύτερο, όταν εισηγήθηκα στον Αναστασιάδη εναλλακτική πρόταση, δεν την εδέχτηκε ο ίδιος. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αργότερα είπε ότι κάτω από 100.000 με τίποτα θα γίνει σεισμός σε όλη την Ευρώπη. Η Μέρκελ παίρνει τον ομίλου τηλέφωνο και του λέει να συμπεριφερθούν με έναν τρόπο άλλον εκτός από τα κουρέματα τα οποία εισηγήθηκε ο Νίκος Αναστασιάδης. Όταν ο Σόιμπλε του απέδωσε το πρώτο κούρεμα, το πρώτο κούρεμα για το οποίο λένε έπρεπε να το δεχτείτε για να σωθούμε, ξέρετε τι είπε ο κύριος Αναστασιάδης. Νόμιζα ότι μόνο στην Ανατολική Μεσόγειο υπάρχουν πολιτικά αντίδες. Ότι τάχα είναι ψεύτης να αποφασίσουν τελικά τι έκαναν, αν τα πιστόγια μπήκαν ή εάν τότε αυτοκτόνησαν οι ίδιοι πολιτικά, μαζί και ο Κυπριακός λαός βέβαια. Κύριε Κυπριανό, συνεχίζεται ο μύθος αν η Βουλή των Αντιπροσώπων υιοθετούσε εκείνον το βράδυ που μας έφεραν 6.000 διαδηλωτές έξω από τη Βουλή την πρόταση του Eurogroup για απομείωση καταθέσεων, τότε οτιδήποτε και να συνέβαινε μετά θα ήταν ευθύνη του Eurogroup και όχι της Κυπριακής Πολιτείας, η οποία θα είχε υιοθετήσει την εισήγηση του Eurogroup. Αφού το απέρριψαν το ίδιο την επόμενη μέρα με τηλεδιάσκεψη, κυρία μου. Λοιπόν, κυρία Χριστοφίδου, λέμε ψέματα εμείς. Δεν έγινε τηλεδιάσκεψη, κύριε Κυπριανού, με την οποία απορρίφθηκε εκείνο το πρώτο κούρεμα. Αυτός που το απέρριψε ήταν η Βουλή των Αντιπροσώπων, τελεία. Εσείς γιατί ψηφίσατε από εκεί τότε. Αλλάζετε κουβέντα. Κύριε Χριστοφίδη, επιτρέπετε να ολοκληρώσω την τοποθέτησή μου. Συνεχίστε. Τι να ολοκληρώσει. Αυτός ο προϋπολογισμός είναι προϋπολογισμός ευθύνης και ανάπτυξης. Με πολλές εκατοντάδες εκατομμύρια πλεονασματικών και κοινωνικών πρόσωπων, αλλά και αναπτυξιακών. Ποτέ δεν είχαμε ξανά ενώπιον μας έναν τέτοιο προϋπολογισμό και συγχαίρομαι τους Κύπριους πολίτες για την εργατικότητα τους και την παραγωγή ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Διαβάζαμε σήμερα στις εφημερίδες για την πρόθεση ενός νομοσχεδίου που θα προτείνει μέσω τροποποίησης του Συντάγματος και συγκεκριμένα του άρθρου 45 τον περιορισμό της ασυλίας Προέδρου και Αντιπροέδρου όπως προνοεί το Σύνταγμα. Ο κύριος Ανδρέας Αγγελίδης, νομικός, είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Κύριε Αγγελίδη, καλώς σας μεσημέρι. Και σε εσάς και στους τηλεθέντες. Σας ευχαριστούμε για την κατανόηση και την υπομονή, κύριε Αγγελίδη, που περιμένατε. Λοιπόν, είμαι σίγουρη διαβάσατε κι εσείς σήμερα αυτό το ζήτημα και θα θέλαμε την άποψή σας. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, πρόκειται για ένα περιορισμό της ασυλίας με βάση και το τι προνοεί σήμερα το άρθρο 45 του Συντάγματος.